Ούτε το κυκλοφοριακό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, ούτε το πρόβλημα της στάθμευσης. Ενώ ο πραγματικός σκοπός για τον οποίο δρομολογήθηκαν τα μίνι μπας στην καρδιά του Ηρακλείου δεν επιτεύχθηκε. Αυτό τονίζει στην Crete TV ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Ηρακλείου, Καλέργος Βουλγαράκης, δήλωση η οποία προκαλεί αίσθηση και που αναμένεται να προκαλέσει αναταράξεις στους κόλπους της Λότζια. Η λογική με την οποία μπήκαν τα μίνι μπας στην πόλη μας ήταν να αποσυμφορηθεί η πόλη από το κυκλοφοριακό και να εγκαταληφθούν κάποια, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό, πολλά γιοταχή. Δυστυχώς, από ό,τι διαπιστώνω από την πορεία, ενώ διακινούμε πάρα πολύ κόσμο, περίπου 50.000 το μήνα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι η χρήση του μίνι μπας από ανθρώπους που εγκαταλείπουν τα γιοταχή τους δεν ξεπερνά το 10% από αυτούς τους επιβάτες. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Δημοτική Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα από την χρήση του μίνι μπας στο κέντρο του Ηρακλείου και με σκέψεις ακόμη και για τρίτη γραμμή, η οποία να εξυπηρετεί τις νότιες συνοικίες. Κυρίως το χρησιμοποιούν οι περιοίκοι των δύο διαδρομών και εξυπηρετούνται δωρεάν από το Δήμο. Ο σκοπός που μπήκαν τα μίνι μπας, το είπα από την αρχή, είναι για να εξυπηρετούνται οι εγκαταλείποντες στα γιοταχή τους στις δύο συγκεκριμένες αφετηρίες, στο λιμάνι και στο Παπαγκρίτιο. Αυτό δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί. Τώρα, αν θα θέλει να συνεχίσει ο Δήμος από εδώ και πέρα την δωρεάν εξυπηρέτηση των πολιτών του Ηρακλείου, είναι θέμα δικό του. Αλλά πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν επετεύχθη ο σκοπός για τον οποίο μπήκανε τα μίνι μπας. Και ανησυχεί πολύ. Δύσκολα τα πράγματα. Στην κίνηση. Δεν έχει βελτιωθεί δηλαδή η κατάσταση του κυκλοφοριακού. Τίποτα. Εδώ είναι ένα επικίνδυνο σημείο, εδώ στην πλατεία Κορνάρου, λόγω της παράνομης στάθμευσης. Οπωσδήποτε. Σε όλα τα σημεία είναι επικίνδυνα. Η μπλε και η κόκκινη γραμμή, με αφετηρία το Παγκρίτιο και το λιμάνι αντίστοιχα, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Καθώς, όπως είναι γνωστό, επεκτάθηκε σχετική σύμβαση μεταξύ Δήμου και αστικού κτέλ. Για το τι τελικά θα ισχύσει από το νέο έτος, στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Ηρακλείου εξέφρασε τις απόψεις του, λέγοντας: σε κάθε περίπτωση, υπολογίζω ότι αν εγκαταλείψει ο Δήμος τη συγκεκριμένη διαδικασία που έχει τώρα, εμείς μάλλον θα συνεχίσουμε τη διαδρομή του Παγκριτίου, η οποία έχει αρκετή κίνηση. Την μπλε γραμμή είναι έπειτα. Δεν θα είναι δωρεάν, έτσι. Η οποία προφανώς, εφόσον δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα του Δήμου, δωρεάν δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν κόστη τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και θα συνεχιστεί δοκιμαστικά. Την άλλη δεν νομίζω ότι θα τη συνεχίσουμε, θα το δούμε όμως στην πορεία.